πάντως, επειδή το είπατε, λέτε, Βόρεια είναι... Μακεδονία θα το αποκαλούμε το κράτος. Πώς θέλετε να το αποκαλούμε, αφού λέγεται Βόρεια Μακεδονία? Σκόπια. Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι το αποκαλούμε Σκόπια. Ενώ ο κύριος Μηταράκης στο βράδυ κύριος... σήμερα είπε η φίλη γείτονα χώρα. Εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Μηταράκης, ο κύριος Κυρανάκης κτλ. Μεταξύ μας και εγώ με τον άντρα μου Σκόπια θα τους πω. Ναι. Αλλά στο όταν δημόσιο θα λόγο μιλήσω όμως, λέω, πώς στο θα δημόσιο λέμε. Λόγο μου ως ένας τέος υπουργός εξωτερικών θα τους πω με το όνομά τους όπως τους έλεγα πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αλλά να αυτή τελειώσω... είναι μια σαφής θέση. Αυτό το λέω και το σημειώνω. Μα, λοιπόν... εδώ, το μείζον δεν είναι αυτό. Προφανώς έχει μια ψύχρεμη στάση σε αυτό το θέμα, κυρία Μπαγκογιάννη. Το μείζον είναι, και αυτό πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός, ότι και η Νέα Δημοκρατία είναι τώρα στην πολιτική ο γέγονε γέγονε. Δεν είναι διατεθειμένη να πάει στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις και να διεκδικήσει ψήφο για την αλλαγή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν ακούστε, ακούστε ένα λεπτό, κύριε Παπά, και θέλω να με ακούσει καλά ο ελληνικός λαός. Η συμφωνία αυτή, γιατί αν ο Καμένος σας είχε ρίξει τον Ιούνιο, δηλαδή είχε αποσύρει την εμπιστοσύνη, εσείς 145 βουλευτές θα είχατε, ενδεχομένως θα είχατε πολιτικά εξαγοράσει αυτούς που εξαγοράσατε τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι πιθανότητες να μην είχατε υπογράψει ήταν πολύ μεγαλύτερες. Άρα, η ευθύνη του Καμένου είναι πολύ μεγάλη σε αυτή την ιστορία. Η αλήθεια είναι και πρέπει να λεχθεί καθαρά ότι μία συμφωνία, η οποία είναι διεθνής, η οποία έχει παράξει αποτελέσματα, όπως την είσοδο των Σκοπίων αυτή τη στιγμή στο ΝΑΤΟ, όπως το χαρτί το οποίο κοινοποιήθηκε σήμερα το βράδυ στον ΟΗΕ, δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να την αλλάξει. Δεν είναι τι θέλει. Αυτό είναι σημαντική το πρόβλημα. Δεν μπορεί. Αυτό είναι προς τιμή σας, κυρία Παπαδόπουλο. Έχει καθαρές κουβέντες. Και μία σημασία. Ότι μπορεί να διαπραγματευτεί. Αυτό να το σημειώσουμε. Όχι. Πάνω. Επειδή εγώ είμαι και λίγο έτσι μανιακός με τις ειδήσεις, η κυρία Μπακογιάννη λέει κάτι και το λέει πάρα πολύ καθαρά. Ότι έχει τελεστεί ό,τι ήταν σχετικά με τη συμφωνία. Ναι. Μας άρεσε, δεν μας άρεσε. Αυτή τη συμφωνία δεν μπορεί να την αλλάξει λοιπόν, κανείς. Τι μπορεί να κάνει δεν τώρα. Δεν είναι τόσο καθαρή να άποψη τελειώσω, να τελειώ... από άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Το λέω, το επισημαίνω. Εγώ το ξέρω την ιστορία καλά και γι' αυτό δικαιούμαι να τα λέω. Τι μπορεί να κάνει τώρα η Ελλάδα και τι έχουμε δεσμευτεί εμείς να κάνουμε. Υπάρχει μία ερμηνεία της συμφωνίας η οποία λέει και την οποία θα χρησιμοποιήσουν τα Σκόπια. Ότι η Ελλάς στην ενταξιακή πορεία της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δικαιούται να βάλει κανένα πρόσκομα. Δηλαδή δεν θα μπορεί, δεν έχει δικαίωμα με βάση αυτή τη συμφωνία να σταματήσει ή να βάλει βέτο σε κάποιο θέμα το οποίο θα αφορά την ενταξιακή. Μια τηρούνται τα συμφωνηθέντα. Εγώ λοιπόν λέω ευθέως ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την ερμηνεία και θα την πετύχει ότι η Ελλάδα δεν έχει απεμπολίσει το δικαίωμά της του βέτο, δηλαδή σε κάθε κεφάλαιο στην ενταξιακή διαδικασία. Σε κάθε διαδικασία. Κεφάλαιο το οποίο ανοίγει έναρξης και κλείνει. Και... αυτό είναι. 70 βέτο, ας πούμε. Ναι. Επίσης, δεν είναι 70 βέτο. Αυτό είναι αυτό. Λέω το δικαίωμά της η Ελλάς δεν το απεμπολεί και αυτό είναι η δέσμευση του κυριάκου Μητσοτάκη. Και μέσω αυτής θα προσπαθήσουμε να αμβλύνουμε ορισμένα από τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται. Γιατί παραδείγματος χάρη, μην έχετε καμία εμφιβολία ότι τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ωραία. Εγώ γιατί θέλω τώρα να σας ρωτήσω αρχίζουν και κάτι τα μακεδονικά ακόμα. Προϊόντα, τώρα ωραία. Αρχίζουν τα ονόματα, τώρα θα αρχίσουν ακόμα, τα προβλήματα με το θέμα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Στην Βουλή, στη συζήτηση με και το πρωτόκολλο εισδοχής, ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακό, ο κύριος Αντώνης Σας εκφωνεί μία ομιλία η οποία ήταν ζυγισμένη και στοιχισμένη πάνω στο επιχείρημα «Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική» και καταχειροκροτήθηκε. Σας έχω ακούσει επανειλημμένα να λέτε, επειδή ακριβώς γνωρίζω πόσο καλά γνωρίζετε το θέμα, το έχω παρακολουθήσει, να λέτε και τα ποσοστά. Πόσο ανήκει στην Ελλάδα, πόσο ανήκει στη Βουλγαρία, πόσο ανήκει στα Σκόπια, πόσο ανήκει ένα μικρό μέρος στην Αλβανία. Εσείς συμφωνείτε με αυτή τη λογική ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική? Ο κύριος Σαμαράς εννοούσε την αρχαία Μακεδονία. Η αρχαία Μακεδονία επί Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν μία και ήταν ελληνική. Η Μακεδονία ως γεωγραφική περιοχή ανήκει με τα ποσοστά που είπαμε στην Ελλάδα, στα Σκόπια και στη Βουλγαρία. Ναι.
είναι γεωγραφικός προσδιορισμός. Ο κύριος Σαμαράς μιλούσε για τον πολιτισμό της αρχαίας Μακεδονίας, ο οποίος πράγματι, φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε σε αυτό, η αρχαία Πάντως Μακεδονία αναφερόταν στη συνθήκη έφτανε, του Βουκουρεστίου και σε όλα αυτά. Έφτανε έτσι, μέχρι... Κάνετε μια ερμηνεία, τη δέχομαι. Όχι, αλλά... μισό λεπτό. Ο κύριος Σαμαράς αναφέρθηκε σε ένα ιστορικό συνεχές, στο οποίο αυτός προσπάθησε να θεμελιώσει απολύτως ανιστόρητα την άποψη ότι δεν υπάρχει Μακεδονία εκτός των ελληνικών συνόρων. Δεν υπάρχει. Ούτε καν γεωγραφικά. Πάντως, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ακούστε κύριε, όσο και να προσπαθούτε, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχηγό, τον λένε Κυριάκο Μητσοτάκη, και είναι ένας και καθορίζει τη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε μην κουράζεστε. Οτιδήποτε άλλο παιχνίδι προσπαθούμε να παίξουμε.